Με κοινή υπουργική απόφαση παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή ως Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σημαντική μείωση των ακαθαρίστων εσόδων. Αυτοί που έχουν επιδοτηθεί με το επίδομα ειδικού σκοπού ή επιχειρήσεις ακόμη που έχουν κλείσει με απόφαση δημόσιας αρχής. Το ελάχιστο ποσό ξεκινάει από 2.000 αφορά τις επιχειρήσεις εκείνες που δεν έχουν προσωπικό και αυξάνεται το ποσό της ελάχιστης αυτής δανειοδότησης ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. Το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τους δικαιούχους που επιθυμούν να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της νέας προθεσμίας. Είναι μια σημαντική και αυτό ενίσχυση για τις επιχειρήσεις γιατί μέχρι 31 Δεκάτου του 2021 δεν θα καταβληθεί κανένα απολύτως ποσό, ούτε κεφάλαιο ούτε τόκι. Θα ξεκινήσει η καταβολή την 1η-1η του 2022 σε 40 ισόποσες δόσεις με ένα επιτόκιο που θα είναι λιγότερο από 1%. Είναι πάρα πολύ μικρό το επιτόκιο. Συμφωνώ. Για αυτές τις επιχειρήσεις που υπάρχει μείωση των ακαθαρίστων εσόδων, καλό θα ήταν να ενισχυθούν αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η κρίση του κορονοϊού. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της επιστρεπτέας προκαταβολής 3 έχει διερευνηθεί το πεδίο των δικαιούχων και οι επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν στοιχεία για τα ακαθάριστα εσόδα της περίοδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020.